Η ΑΕΚ άφησε πίσω ότι στο ισόπαλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Φιλαδέλφια. Η ομάδα του Αλμίδα έχει μπροστά τι δύο αναμετρήσει. Πρώτα απ' όλα, κόντρα στον άριστο κλεάνθη Βικελίδη, η Κυριακή στι 8 η ώρα. Οι Κιτρινο μαυροί θέλουν μόνο νίκε για να μπορούν να έχουν ελπίδε στο στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού και στο πρωτάθλημα. Στην προπόνηση που έγινε λοιπόν την Πέμπτη σε εγκαταστάσει των Σπάτων, δεν υπήρξε νέο όνομα στο ιατρικό δελτίο. Όσο για του παίκτε που συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από ιώσει, η πορεία του παρακολουθείται. Ωστόσο, δεν προκύπτει θέμα απουσία, αφού όλοι έχουν παίξει λιγότερο ή περισσότερο στα προηγούμενα δύο μάτ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ αναμένεται να παρουσιαστεί στο κλειάν τη Βικελίδη με δεξιμπάκ τον ρότα που επιστρέφει. Ο Θεονασιάδη ήταν τερματοφύλακα μου κουντή και βίντα τα δύο στόπερ. Ο Χατζαφή θα είναι αριστερά, η και Γιόνσον τα δύο αμυντικά. Χαφ. Ο Άμραμπατ έχει ένα προβάδισμα έναντι του Ελίασον, ο Πινέδα το προβάδισμα έναντι του Γκατσίνοβιτς και ο Τσούμπερ που είναι σε πολύ καλή κατάσταση πίσω από τον Γκαρσία. Έτσι αναμένεται να παρουσιαστεί η ΑΕΚ στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι που έχει να δώσει για το πρωτάθλημα το οποίο ελπίζει να κατακτήσει σε περίπτωση πρωτίστως που ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να κερδίσει στο Καρεσκάκι.